πάσα του Τίμωνα στο Βέκο. Έχει δώσει έδρα σκέλης 2 εδώ, στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας, από το οποίο παρακολουθήθηκε την αναμέτρηση. Και εκτός έδρας δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποσπάσει κάποιο βαθμό. Έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα την τελευταία πενταετία, αλλά είναι μια καλή ομάδα και η Γλυφάδα και έχει περιθώρια βελτίωσης. Η πάσα που έκανε ο Αλβέρτης προς τον Φουνταριστό δεν πέρασε. Πρόβλημα αυτό σου δεν μειονεκτεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο διστακτικός. Έχεις δίκιο, γιατί όντως έχει αυτή την ικανότητα. Ξανά λοιπόν στην επίθεση η Γλυφάδα με τον Λεωνίδα Μαυρωτά, γιο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και παλιού αθλητή του Πόλου, εκδηλώσει του Γιώργου Μαυρωτά. Το σουτ του Αλβέρτη θα αποκρουστεί από τον Παρασκευόπουλο. Έχουμε αλλά στην φάση αυτή στην επίθεση των Πρασίνων. Νέα επίθεση λοιπόν για την Γλυφάδα, η οποία προσπάθησε να τρέξει αλλά δεν βγήκε η κόντρα. Δεν έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Λεωνίδα Μαυρωτά τώρα να κολυμπά με την μπάλα μπροστά του. Θέλω να σε ρωτήσω και μετά να πεις και το σχόλιο για τους νέους κανονισμούς. Ενώ είδαμε τώρα και το σουτ το οποίο έκανε ο Τζακ. Πάμε, πάμε, πάμε!
αποβολή ο Χατζη Στεφάνου. Σου 4 για να λήξει περίοδος. Δεξιά λοιπόν.